σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Από τον γερμανικό Ecoscope Ratings, η νέα δεύτερη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας μέσα σε μία εβδομάδα. Η Ελλάδα επιστρέφει στην ελίτ των χωρών με επενδυτική βαθμίδα, η διαπίστωση του Bloomberg. Θα δίνουμε αυτά που έχουμε και όχι αυτά που δεν έχουμε, το μήνυμα Χατζηδάκη. Νύχτα με επικίνδυνους κεραυνούς στη Δυτική Ελλάδα. Ήχησε το 112 σε Ιόνιο, Ήπειρο και το Λακαρνανία. Σφοδρή βροχόπτωση από το απόγευμα στη Βόρεια Κέρκυρα. Απεγκλωβισμός τουριστών στο Πόρτο Τιμόνι. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ώρες. Μεζούρες σε δημοφιλείς παραλίες, φορτηγά μέσα στη νύχτα για τις παράνομες ξαπλώστρες. Ανεβαίνει στη Χαλκιδική το κίνημα της πετσέτας, έως και 500 ευρώ το σετ για μια προνομιακή θέση γνωστής παραλίας. Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν κάτοικοι και επισκέπτες. Φαινόμενα εξοργιστικής εσχροκέρδειας στα καύσιμα. Πρατήριο στην ΚΟ πουλά προς 3 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη. Χρυσά τα καύσιμα σε όλα σχεδόν τα δημοφιλή νησιά. Με γεμάτα ρεζερβουάρ φεύγουν από την Αθήνα οι αδειούχοι για να γλιτώσουν ένα γέμισμα. Ένα ακόμα βήμα προς την επίτευξη του στόχου της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας κάνει, κυρίες και κύριοι, η ελληνική οικονομία με τη δεύτερη μέσα σε μία εβδομάδα αναβάθμιση, αυτή τη φορά από τον γερμανικό οίκο αξιολόγησης Scope Ratings. Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει το περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας στη χώρα και την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες δεσμεύτηκε προεκλογικά. Αποφάσεις μας είναι να δίνουμε αυτά που έχουμε και όχι αυτά που δεν έχουμε, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η επενδυτική βαθμίδα θα έχει πολλαπλά ωφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Λιθαίνουν οι ιονοί μαζί με τα μηνύματα προς τις αγορές ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην επανείσοδό της στο κλαμπ των χωρών με επενδυτική βαθμίδα μετά την αναβάθμισή της από το γερμανικό οίκο αξιολόγησης Scope, τη δεύτερη διαδοχική σε διάστημα μίας εβδομάδας. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει χωρίς παρεκκλήσεις και ταλαντεύσεις την ίδια πολιτική δημοσιονομική σοβαρότητας και ευθύνης, η οποία είναι και η μόνη σταθερή βάση για την ανάπτυξη και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Απόφασή μας είναι να δίνουμε αυτά που έχουμε και όχι αυτά που δεν έχουμε. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να γίνουμε πρόσκαιρα ευχάριστοι, θέλουμε να είμαστε μέσω μακροπρόθεσμα χρήσιμοι για την οικονομία και την πατρίδα μας. Επιβεβαιώνεται η κοινή πεποίθηση των αγορών, αλλά όχι μόνο των αγορών, και των πολιτών και των πολιτικών, ότι ήταν απλά θέμα χρόνου η επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα. Λογικά θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες και νομίζω ότι τη Δευτέρα που θα έχουμε και χρηματιστηριακές αγορές ανοιχτές, θα καταλάβουμε και μέχρι ποιο σημείο έχει προεξοφλήσει ήδη η επενδυτική κοινότητα αυτή την εξέλιξη. Για επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική ελίτ κάνει λόγο το πρακτορείο Bloomberg, παρουσιάζοντας την κατάταξη της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα από τον Scope Ratings. Η αναβάθμιση της Scope ακολουθεί επίσης την ηχηρή επανεκλογή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος προεκλογικώς έδωσε δεσμεύσεις για μια υγιή οικονομία και τη συνέχιση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια. Με τον οικονομικό σύμβολο του Πρωθυπουργού μέσω TikTok να δείχνει τη μικρή απόσταση που χωρίζει τη χώρα μας από το μεγάλο στόχο της επενδυτικής βαθμίδας. Η Scope δεν είναι ακόμα επιλέξη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά μαζί με την R&I δημιουργούν κλίμα και πάμε γερά το φθινόπωρο για το στόχο μας, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Οι αναλυτές του γερμανικού οίκου στηρίζουν την αναβάθμιση στη συνέχιση της δυναμικής των μεταρρυθμίσεων, στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην εξυγίανση των τραπεζών με τον περιορισμό των κόκκινων δανείων, αλλά και στη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά τον ιαπωνικό οίκο R&I και ο γερμανικός οίκος Scope Ratings αναβάθμισε τη χώρα μας επενδυτική βαθμίδα. Το φθινόπωρο ακολουθούν 2 ακόμα αξιολογήσεις. Συνεχίζουμε δυνατά για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Η πολιτική σταθερότητα που εξασφαλίστηκε μετά τις πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές ενισχύει την ικανότητα της κυβέρνησης για περαιτέρω υιοθέτηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα προετοιμάζεται για τα σήματα που θα εκπέμψουν οι οίκοι αξιολόγησης για την αλλαγή επενδυτικής πίστας της ελληνικής οικονομίας. Το πρώτο θα δοθεί από τον TBRS στις 8 Σεπτεμβρίου, η έκθεση από τον Νίκο Μούντις μία εβδομάδα αργότερα και από τη Standard & Poor's στις 20 Οκτωβρίου. Και αυτό βεβαίως έχει και καλή θετική επίδραση και στην οικονομία. Βοηθάει τις τράπεζες να δανείζονται πιο εύκολα. Αυτό βοηθάει και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στην Ελλάδα να έχουν καλύτερους όρους δανεισμού. Τα δημόσια έργα, οι ηγητικές επιστολές, τα βγαίνουν και όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να ακούγονται μικρά, αλλά στην ουσία χαμηλώνουν το κόστος λειτουργίας της χώρας. Ο Fitch θα παρουσιάσει την έκθεσή του την 1η Δεκεμβρίου. Έφτασε, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας η κακοκαιρία Πέταρ και έφερε μαζί της ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιωνίου. Ήχησε το 112 σε Ιόνιο, Ήπειρο και το Λακαρνανία. Η πρώτη που χτύπησε η κακοκαιρία είναι η Κέρκυρα, ενώ χρειάστηκε να κινητοποιηθούν η πυροσβεστική υπηρεσία και το λιμενικό σώμα, έπειτα από κλίση 10 τουριστών, οι οποίοι εν μέσω καταιγίδας είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία Πόρτο Τιμόνι. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον νησί και τη συνάδελφο Ρέα Ντούρου για να μας πει περισσότερα. Ρέα, τι κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί? Καλησπέρα. Η κατάσταση τώρα είναι σαφώς καλύτερη, θα πρέπει να σου πω. Νομίζω ότι έχει φύγει η κακοκαιρία και ο καιρός έχει φτιάξει αρκετά. Ωστόσο, στις 3 ώρες μας ταλαιπώρησε αρκετά. Προβλήματα, όπως πολύ σωστά είπες, σημειώθηκαν στην Βόρεια Κέρκυρα, όπου είδαμε κάποιους τουρίστες, 10 τουρίστες, είχαν εγκλωβιστεί σε μια παραλία στο Πόρτο Τιμόνι. Και χρειάστηκε μάλιστα αρχικά, κάλεσαν οι άνθρωποι το 112 για να πάει η πυροσβεστική και το λιμενικό. Και τελικά ένας ιδιώτης κατάφερε και τους έβγαλε από αυτό το σημείο και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμενικό. Επίσης, προβλήματα είχαμε στο Σιτάρι, όπου εκεί πλημμύρισαν οι δρόμοι με αποτέλεσμα να μείνουν κινητοποιημένα κάποια οχήματα, αλλά και οι τουρίστες με κάποιες εικόνες που βλέπουμε τώρα να περνάνε στους πλημμυρισμένους δρόμους. Εδώ στο κέντρο της πόλης είχαμε πλημμύρες σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία σημαίνονται κάθε φορά, όπως είναι η περιοχή της Σπηλιάς. Αλλά γενικά μπορούμε να πούμε ότι με βάση έτσι και το έκτακτο καιρικό και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και όσα ακούσαμε κι εμείς, η κατάσταση ήταν πολύ καλή, χωρίς να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Να σας πω ότι το 112 ήχησε στα κινητά μας στις 11 η ώρα. Στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο ήταν εκείνη η ώρα όπου μας προειδοποιούσε για αυτά τα καιρικά φαινόμενα και μας καλούσε να μείνουμε στο σπίτι μας και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τώρα βλέπετε και ο καιρός έχει ανοίξει, είναι σαφώς καλύτερα. Ας ελπίσουμε να κρατήσει έτσι. Όλοι είναι σε επιφυλακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρέα, για το ρεπορτάζ. Εγώ. Κέρκυρα, Παξί, Πάργα, Σίβωτα και Πρέβεζα είναι περιοχές που θα είναι στο κόκκινο λόγω της κακοκαιρίας, κυρίες και κύριοι. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο μετεωρολόγος μας, Δημήτρης Παπαϊωάννου, για να δούμε πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Πέταρ και πόσο θα μας ταλαιπωρήσει, Δημήτρη. Έτσι, Ιωάννα, έχει ξεκινήσει ήδη η κακοκαιρία. Βλέπουμε εδώ τους κεραυνούς, οι οποίοι σημειώνονται αυτή τη στιγμή ουσιαστικά στη Δυτική Ελλάδα. Βλέπουμε στη Δυτική Ελλάδα. Εξήγησέ μας λίγο, ναι, το κόκκινο. Με τα άσπρα, ναι. Είναι οι κεραυνοί αυτή τη στιγμή. Με τα κόκκινα είναι οι προηγούμενοι πριν καμιά δύο ώρες που σημειώνονταν κεραυνοί. Βλέπουμε ότι στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο, αλλά και στην Λακαρνανία, πάρα πολλοί κεραυνοί, όπου έπεσαν πολύ τόνοι νερίου αναστρέμα, ειδικά στη Βόρεια Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Και στην Ήπειρο βλέπουμε αρκετούς κεραυνούς και στη Δυτική Μακεδονία. Ουσιαστικά η κακοκαιρία που θα σκληθεί τις επόμενες ώρες. Μπορούμε να πούμε για την κάρτα. Κινηθεί ανατολικότερα, ουσιαστικά οι ισχυρές καταιγίδες θα κινηθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και κυρίως το βράδυ ουσιαστικά και την Ανατολική Μακεδονία προς το ξημέρωμα και την Θράκη. Μπορούμε να δούμε και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Ναι. Ουσιαστικά θα έχουμε. Ωραία. Καταιγίδες στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Ακριβώς, ναι, Δημήτρη. Ακριβώς. Μετά, ουσιαστικά από το βράδυ, θα έχουμε καταιγίδες στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουμε ξανά καταιγίδες στην Κέρκυρα. Δεν πέρασε τελείως το κύμα κακοκαιρίας. Βέβαια, δεν θα είναι τόσο ισχυρές όσο ήταν τις προηγούμενες ώρες. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, είπαμε μέσα στη νύχτα θα έχουμε τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Μπόρες και στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και την Δυτική Ελλάδα θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι. Ουσιαστικά αύριο της Κυριακής. Πάντως βελτιώνεται ο καιρός από το μεσημέρι της Κυριακής με καλό καιρό και πτώση θερμοκρασίας στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Άρα μιλάμε για μια κακοκαιρία εξπρες. Είναι επικίνδυνα τώρα τα πράγματα το βράδυ και από αύριο, από το μεσημέρι και μετά. Ακριβώς. Θα είναι εντάξει. Μέχρι το μεσημέρι ουσιαστικά θα είναι η κακοκαιρία, θα περιοριστεί στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο το μεσημέρι της Κυριακής και θα ξασθενήσουν πλέον τα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Ελλάδα δεν ξαπερνά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε όμως ισχυρούς δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους, ειδικά στην περιοχή του Κορινθιακού και του Σαρονικού. Θέλει προσοχή, θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και στη Δυτική Αττική.
Θέλει προσοχή και για τις πυρκαγιές αύριο. Προσοχή. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ζαλίζουν οι τιμές της βενζίνης. Στην ΚΟ η αμόλυβδη έφτασε μία ανάσα από τα 3 ευρώ ανά λίτρο. Εφόδου στα νησιά για τις τιμές φωτιά της βενζίνης πραγματοποιούν ελεγκτές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για να γλιτώσουν τις αυξημένες τιμές, τους νησιωτικούς προορισμούς, αρκετοί ταξιδιώτες φουλάρουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους πριν αναχωρήσουν για τις διακοπές τους. Βενζίνη χρυσάφι πληρώνουν νησιώτες και επισκέπτες, αφού οι τιμές στην Αντλία φτάνουν σε κάποιες περιοχές μία ανάσα από τα 3 ευρώ. Στην ΚΟ, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, αφού έφτασε σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης στα 3 ευρώ το λίτρο. Εμείς στο καιρό έχουμε αρχίσει ένα ράλι ανόδου, είναι βάση των τιμολογιών που αγοράζουμε κάθε φορά, ενώ υπάρχει πλαφόν στην τιμή από το κράτος. Εμείς όταν έρχεται κάποια τιμή προαυξημένη, αλλάζουμε αναγκαστικά τις τιμές. Τα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων αναδεικνύονται σε πρωταθλητές ακρίβειας, με τη τιμή της αμόλυβδης στην ΚΟ να καταγράφεται στα 2,99 ευρώ το λίτρο στις 2 Αυγούστου, στην Μήλο στα 2,45 ευρώ, ενώ σε Πάτμο και Νήσιρο στα 2,36 ευρώ το λίτρο. Αυτή τη στιγμή είναι 2,36. Από 2 μέχρι 2,36. Εμείς είναι ακριβές. Εάν δεν υπάρξει παρέμβαση από το Υπουργείο να βάλει ένα όριο στις τιμές για όλα τα νησιά, ό,τι θέλει πάλι παθαίνεις. Το υψηλό κόστος της μεταφοράς των καυσίμων και η αυξημένη ζήτηση λόγω τουριστικής σεζόν είναι το μείγμα που επικαλούνται οι επιτίδιοι για να κερδοσκοπήσουν εις βάρος των καταναλωτών και βάζουν έτσι φωτιά στις τιμές της αμόλυβδης. Η Μήλος είναι από τα πιο ακριβά νησιά σε ό,τι αφορά το καύσιμο. Υπάρχει διαμαρτυρία, ίσως θα έπρεπε να μπουν κάποια πλαφόν στο Υπουργείο, να γίνει κάποιος έλεγχος και κέρδος βέβαια να έχει και ο Βενζινόπολης, αλλά να μην φεύγουν τόσο πολύ τιμές. Με τις τιμές της βενζίνης στα ύψη, εφόδους στα νησιά ξεκίνησαν ήδη οι ελεγκτές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η πολιτεία θα στείλει ελεγκτές να κάνουν επιτόπιους ελέγχους, να δουν την εσχροκέρδεια και σημαντικότερα απ' όλα αν τα καύσιμα αυτά είναι νήσια ή ενημερωμένα. Εκεί πάντα ήταν ακριβά. Το θέμα είναι να είναι καλή, επαναλαμβάνω. Αν και δεν έχουμε λεφτά, τονίζω πρέπει να είναι καλή βενζίνη. Οι έλεγχοι γίνονται προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρατήρια και εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών παραβιάζουν την νομοθεσία που προβλέπει πλαφόν στα μεικτά κέρδη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Για να γλιτώσουν τις τιμές φωτιά της βενζίνης στους νησιωτικούς προορισμούς, αρκετοί ταξιδιώτες φροντίζουν πριν αναχωρήσουν για τις θερινές τους διακοπές να φουλάρουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους. Φούλαρα. Με τι τιμή? 1,889. Σε νησί πάμε, οπότε οι τιμές είναι όχι τσιμπημένες και εγώ δεν ξέρω τι. Απλησίασες, οπότε όσο που γλιτώσουμε καλά είναι. Τελευταίο διάστημα, επειδή έχουν ανέβει τιμές γενικά παντού, ο κόσμος προτιμάει να βάζει καύσιμο πριν φύγει για τις διακοπές του, γιατί στα νησιά και γενικά εκτός Αθήνων είναι πολύ πιο ακριβά σε σύγκριση με την Αττική. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης πάντως αποδίδεται στο ράλι των διεθνών αγορών του αργού πετρελαίου, αλλά και στην αυξημένη ζήτηση καυσίμων λόγω των θερινών διακοπών χιλιάδων πολιτών. Συνδεόμαστε με το λιμάνι του Πειραιά και τον Κωνσταντίνο Καλογερά για να δούμε την κίνηση. Γεμάτα φεύγουν τα πλοία, Κωνσταντίνε. Με πληρότητα που αγγίζει το 100%, Ιωάννα, αναχωρούν σήμερα τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά. Να σου πω πως σήμερα έχουμε 25 δρομολόγια με 33.811 επιβάτες. Από τόσο Έλληνες όσο και τουρίστες από το εξωτερικό, οι οποίοι, όπως μας είπαν στο ρεπορτάζ που κάνουμε από το πρωί στο λιμάνι, δεν μπορούσαν να επισκεφθούν την Ελλάδα χωρίς να δουν και τα μαγευτικά τοπία των ελληνικών νησιών. Θέλω να σου πω πως ο συνωστισμός εδώ στο λιμάνι του Πειραιά είναι μεγάλος, γι' αυτό και οι ταξιδιώτες έρχονται πολύ πριν από την ώρα αναχώρησης του πλοίου τους στο λιμάνι. Το πλοίο που βρίσκεται πίσω μου αναχωρεί για το Ηράκλειο Κρήτης στις 9. Είμαστε λιγότερο από 2 ώρες πριν την ώρα της αναχώρησης του πλοίου και όπως μπορείτε να δείτε ήδη σχηματίζεται ουρά και ο κόσμος καταφθάνει εδώ πεζός αλλά και με τα γιοταχή τους. Οι άτυχοι είναι εκείνοι που αποφάσισαν να κάνουν τις διακοπές τους τελευταία στιγμή και να μην έχουν προγραμματίσει νωρίτερα. Καθώς όπως μας λένε τα πρακτορία, μπορούμε να βρούμε ακτοπλοϊκό εισιτήριο για εμάς, ωστόσο τα γιοταχή δεν μπορούν να ταξιδέψουν, καθώς η πληρότητα στον γκαράζ έχει ήδη αγγίξει το 100%. Ήθελε έναν καλύτερο προγραμματισμό, Κωνσταντίνε, είναι αλήθεια, ναι.
Ακριβώς. Να σου πω τέλος πως το ζήτημα των περισσότερων οδηγών των ΙΧ είναι η τιμή της βενζίνης, που στα νησιά, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ του Άξον 24 προηγουμένως, αγγίζει μέχρι και τα 3 ευρώ το λίτρο. Οπότε όλοι μας είπαν ότι φούλαραν το όχημά τους με καύσιμο πριν αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά, Ιωάννα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Σαφάρι ελέγχων στα νησιά για τις ξαπλώστρες έχουν ξεκινήσει η ράμπο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι καταγγελίες που όλο και πληθαίνουν για την ασυδοσία, την καταπάτηση των παραλιών σε όλη την Ελλάδα και το κύμα που σήκωσε το κίνημα της πετσέτας φέρνουν σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση των ελέγχων. Στην Πάρο βρίσκονται από το πρωί κυβερνητικά κλιμάκια για να ελέγξουν την κατάσταση στις παραλίες. Με μεζούρες στα χέρια μετρούν την απόσταση των ομπρελοκαθισμάτων από τον Αιγιαλό. Στην Άξο, ιδιοκτήτης Beach Bar, μέσα στη νύχτα σήκωσε τις ξαπλώστρες και τις φόρτωσε σε φορτηγό, ενώ στη Μήλο τρεις επιχειρηματίες συνελήφθησαν. Τόπιες αυτοψίες και τις μεζούρες στα χέρια ξεκίνησε η επιχείρηση το ξύλωμα της παράνομης ξαπλώστρας από τους ράμπο του Υπουργείου Οικονομικών. Στην Πάρα, από όπου ξεκίνησε το κίνημα της πετσέτας, τα κυβερνητικά κλιμάκια με τις μεζούρες στα χέρια μετρούν με ακρίβεια εκατοστών το χώρο που καταλαμβάνουν τα ομπρελοκαθίσματα για να διαπιστώσουν εάν συμβαδίζουν τα τετραγωνικά με αυτά που αναγράφονται στις παραχωρημένες άδειες. Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για να μπορέσουν να εκδοθούν πρωτόκολλα μέσα από μάκρυνση από την κλιματική και να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι χώροι. Με τοπογραφικό μηχανισμό στα χέρια τους, οι ελεγκτές του Υπουργείου κάνουν αυτοψία στις παραλίες της Μήλου. Μετρούν σπιθαμή προς σπιθαμή τις αποστάσεις που πρέπει να έχουν οι ξαπλώστρες από τον Αιγιαλό και μεταξύ τους, προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για όλους προς την ακτή. Είναι πολύ άσχημο και για το νησί μας και γενικότερα για τον τουρισμό στην Ελλάδα, στο να μην συνεργάζονται οι επιχειρηματίες, να γίνουν τέτοιοι έλεγχοι και μάλιστα μέσα στο 15 Αύγουστο. Μετά από 4 αυτοψίες στο νησί της Μήλου, στην παραλία Παλαιοχώρη, παρουσία της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων και αστυνομικών Μήλου, 3 επιχειρηματίες συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Σύρου, καθώς διαπιστώθηκε παράνομη κατάληψη 3.000 τετραγωνικών μέτρων χωρίς άδεια και εντός αρχαιολογικής ζώνης. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση επιχειρηματίας στη Μήλο, ο οποίος με άδεια απλής παραχώρησης χρήσης αγιαλού είχε στήσει στην παραλία ολόκληρη κατασκήνωση με 35 ομπρέλες, 70 ξαπλώστρες και ένα ξύλινο πάγκο μπαρ. Στην Άξο οι επιχειρηματίες τρέχουν να προλάβουν τους ράμπο και μαζεύουν άρον-άρον ξαπλώστρες και ομπρέλες από σημεία όπου ο νόμος απαγορεύει την τοποθέτηση. Βίντεο καταγράφει αγροτικό όχημα να μεταφέρει από την παραλία τις παράνομες ξύλινες κατασκευές. Η καρότσα του φορτηγού είναι γεμάτη με ομπρέλες. Οι φορτηγά όμως μεταφέρουν νύχτα και τις ξαπλώστρες από τις παραλίες του νησιού για να προλάβουν ώστε το ξημέρωμα, όταν θα φτάσουν οι ελεγκτές, η παραλία να είναι άδεια. Οι αυθαιρεσίες που γίνονται πάνω στην άμμο με κατασκευές όπως πέργολες, εξέδρες, πάσαλοι, φωτισμός, από όλα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή πάνω στις παραλίες μας. Ωστόσο υπάρχουν και επιχειρηματίες που δεν πτωούνται από τους ελέγχους στο νησί της Νάξου και επιμένουν στην παρανομία. Το κίνημα της πετσέτας εξαπλώνεται και στη Χαλκιδική, όπου μάλιστα αύριο έχουν προγραμματιστεί 2 συγκεντρώσεις στο πρώτο και στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Με το που ξεκίνησε έχουν μειωθεί τα beach bar, έχουν μαζέψει πολλές ομπρέλες. Όπως τονίζουν λουόμενοι στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, είναι περιορισμένα και σφηνωμένα τα ελεύθερα τμήματα της παραλίας ανάμεσα σε στρατιές από ομοιόμορφες ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν την αμμουδιά. Την προηγούμενη φορά είχε πιο πολύ χώρο εδώ. Τώρα είναι στένεψε για όλα. Οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσουν όλο τον Αύγουστο, ώστε να δηλωθεί και η τελευταία παράνομη ξαπλώστρα. Πολύ ακριβή υπόθεση είναι μια βουτιά σε παραλία της Αττικής, καθώς οι τιμές για τις ξαπλώστρες είναι τσουχτερές. Το μπάνιο είναι χρυσό στις οργανωμένες παραλίες, με το σετ να φτάνει και τα 100 ευρώ. Ίδια καυτή εικόνα και στη Χαλκιδική, που μάλιστα σε συγκεκριμένο beach bar για 2 ξαπλώστρες και ομπρέλα μπροστά στο κύμα, η τιμή φτάνει τα 500 ευρώ. Οι βουτιές όσων έχουν μείνει εντός των τειχών της Αττικής μόνο φθηνές δεν είναι. Αφού οι λουόμενοι, εκτός από την είσοδο που πρέπει να καταβάλουν για να μπουν σε οργανωμένη πλάζ, πρέπει να βάλουν και βαθιά το χέρι στην τσέπη για μια ξαπλώστρα μπροστά στο κύμα.
Γενικά οι τιμές όλη την Ελλάδα, από ό,τι γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, είναι τσιμπημένες. Σε σχέση με πριν 4 χρόνια που είχε 10 ευρώ το σετ μαζί με την ομπρέλα, ξαφνικά σε ένα χρόνο μετά πήγες 25-30. Οι τιμές για ένα σετ ξαπλώστρες σε οργανωμένες παραλίες της Αττικής διαφέρουν από σειρά σε σειρά, δηλαδή αν θα είναι πρώτη ξαπλώστρα μπροστά στο κύμα ή στις πίσω σειρές. Σε οργανωμένο beach bar στον Άλιμο, η τιμή για το σετ κυμαίνεται από 20 έως 40 ευρώ. Ενώ στη Βάρκιζα οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τη σειρά. Για σετ ξαπλώστρας μπροστά στο κύμα, η τιμή είναι στα 60 ευρώ, στη δεύτερη σειρά στα 50 ευρώ και στις πίσω θέσεις στα 30 ευρώ. Γενικά είναι πάρα πολύ ακριβά. Κοστολογούν τις πίσω ξαπλώσεις 20-30 ευρώ και τις μπροστινά 50 με 100. Οι Αθηναίοι βρίσκουν δύσκολα ελεύθερες ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που επικρατεί το αδιαχώρητο. Και αφήστε που άμα έρθεις Παρασκευό Σαββατοκύριακο εδώ πέρα δεν έχει να κάτσει στο beach bar κιόλας. Υπάρχουν μάλιστα και beach bar στην Αττική, όπου οι τιμές στις ξαπλώστρες μπορεί να ξεπερνούν ακόμα και τα 100 ευρώ. Αρκετά τσιμπημένες είναι και φέτος οι τιμές σε γνωστά beach bar στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Με την ταρίφα να χτυπά από 20 έως 50 ευρώ, ελάχιστη κατανάλωση το κεφάλι, χωρίς ωστόσο να χρεώνουν έξτρα την ξαπλώστρα και την ομπρέλα. Αυτό που βλέπω είναι ότι έχουν κρυβίνει πάρα πολύ τιμές. Γενικά στα beach bar υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση. Σίγουρα 25-30 ευρώ. Υπάρχουν ζώνες με ξαπλώστρες με τις τιμές κατανάλωσης ανά άτομο να κυμαίνονται από 20 και να φτάνουν και τα 50 ευρώ. Για ένα σετ ξαπλώστρες το ζευγάρι πρέπει να καταναλώσει τουλάχιστον 120 ευρώ ώστε να μπορέσει να απολαύσει το μπάνιο του από την πρώτη σειρά. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένα beach bar όπου οι τιμές είναι εξωφρενικές. Για παράδειγμα, στο Παλιούρι της Χαλκιδικής, ένα σετ ξαπλώστρες μπροστά στο κύμα ανέρχεται στα 500 ευρώ. 500 ευρώ πρώτη ξαπλώστρα. Με τις τιμές στις ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες να έχουν πάρει φωτιά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να πάρουν την πετσέτα τους και να καθίσουν σε μια ελεύθερη παραλία. Προτιμούμε να καθόμαστε στην ελεύθερη πρόσβαση της παραλίας. Πανάκριβα. Και εμείς συνελέγουμε εδώ, που είναι ελεύθερα. Όπως λένε οι λουόμενοι, με ένα κόστος κάτω των 5 ευρώ, μπορούν να περάσουν όλη την ημέρα δίπλα στο κύμα, χωρίς να επιβαρύνουν την τσέπη τους. Συνδεόμαστε ζωντανά με τη Χαλκιδική και την Ανδρονίκη Ζαφυρίου, καθώς εξαπλώνεται και εκεί, όπως είπαμε, το κίνημα της πετσέτας. Ανδρονίκη, μάλιστα έχουν προγραμματιστεί για αύριο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Έτσι ακριβώς είναι, Ιωάννα. Έφτασε λοιπόν εδώ και το κίνημα της πετσέτας. Συγκεκριμένα ήρθε να εξαπλώνεται, καθώς ξεκίνησε πρώτα από μια ομαδική στο Facebook. Εκεί ξεκίνησε λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων, πολιτών της Χαλκιδικής, όπου ξεκίνησαν αυτή την ομάδα. Μάλιστα, να σου πω, αντίστοιχη ομάδα έχει γίνει και στην Θάσο. Στη Χαλκιδική, όπως είπες και εσύ, αναμένεται αύριο το πρωί στις 10.30 να γίνουν δύο συγκεντρώσεις. Μία στην Ποτίδεα της Χαλκιδικής, στο πρώτο πόδι, και μία στην Νικήτη, στο δεύτερο. Και από ό,τι είδαμε και σε αυτή την ομάδα, όπως και σε κάθε ομάδα που υπάρχει πλέον στο Facebook, όπου συνομιλούν μεταξύ τους οι πολίτες, αναφέρουν συνεχώς για την καταπάτηση των ακτών στην περιοχή της Χαλκιδικής. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Χαλκιδική είναι γεμάτη από οργανωμένες παραλίες. Υπάρχουν πάρα πολλά beach bar. Και μάλιστα, όπως είδαμε και στο βίντεο, πολλοί είναι αυτοί που παρατήρησαν ότι εξ αρχής, ενώ υπήρχαν πάρα πολλές ξαπλώστρες στην ακτή, μετά το ξέσπασμα του κινήματος αυτού, άρχισαν συνεχώς να μειώνονται οι ξαπλώστρες στην ακτή. Μαζεύαν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τις ξαπλώστρες, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι που παρατηρούν οι κάτοικοι εδώ. Ότι έρχονται την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρχαν τόσες ξαπλώστρες. Αρχίζουν σιγά σιγά να βλέπουν ότι κάποιοι από τα beach bar ίσως αρχίζουν να τις αφαιρούν σιγά σιγά. Βέβαια, αυτό που υποστηρίζουν όλοι είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πολύ ελεύθερος χώρος για όλο τον κόσμο, ώστε να μπορέσει να απολαύσει το μπάνιο του οικονομικά και όχι. Ναι, γιατί να υπάρχει και κόσμος που δεν μπορεί να δώσει 50, 60, 70 και 100 ευρώ. Πάντως, βλέπουμε ο καιρός έχει αρχίσει να χαλάει και στη Θεσσαλονίκη. Ζωντανή εικόνα που μας μεταφέρει, Ανδρονίκη, φυσάει αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί που καταφτάσαμε στη Χαλκιδική είχε αέρα. Τώρα βλέπεις ότι υπάρχει ακόμη περισσότερος αέρας. Και γι' αυτό το λόγο έχει αρχίσει να φεύγει και ο κόσμος. Και μάλιστα φεύγουν και γρήγορα, γιατί από το δυνατό αέρα φεύγουν και οι ομπρέλες. Ανδρονίκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστικά είναι όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες σχετικά με τον βάναυσο ξυλοδαρμό της αστυνομικού στη Λάρισα από το σύζυγό της. Ο 52χρονος επιχειρηματίας τη χτυπούσε αλήπητα με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο της το σώμα για περισσότερο από μία ώρα. Προσπαθούσε συνεχώς να με πείσει να μην χωρίσουμε, λέει η αστυνομικός, η οποία νοσηλεύεται με πρόσωπο παραμορφωμένο και σοβαρότατα τραύματα στην κοιλιακή χώρα στο νοσοκομείο της Λάρισας. Το ζευγάρι έχει δύο κοριτσάκια. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον άγριο ξυλοδαρμό της 43χρονης στη Λάρισα. Επί σχεδόν δύο ώρες, ο 52χρονος σύζυγος χτυπούσε βάναυσα την αστυνομικό. Κατάφερε να βγει ζωντανή από τα χέρια του όταν οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία. Τη χτυπούσε ακατάπαυστα με μπουνιές και κλωτσιές και αν η άμεσο δράση αργούσε 5 λεπτά να πάει στο σημείο και να τον συλλάβει, θα την είχε σκοτώσει. Η γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή, καθώς όπως λένε οι γιατροί αλλά και οι συνάδελφοί της, έφτασε στο νοσοκομείο με πολύ χαμηλή πίεση. Η συνάδελφος πήγε στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, στο σταθμό του ΕΚΑΒ, με πίεση 5. Άγγιξε το θάνατο, έκανε ανάνυψη. Τον εφιάλτη που έζησε επί δύο ώρες παραδομένη στη μανία του 52χρονου, περιέγραψε η ίδια η 43χρονη αστυνομικός. Ανέβηκε από το ισόγειο στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Μου επιτέθηκε αμέσως με τα χέρια, έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Προσπαθούσε συνεχώς να με πείσει να μην χωρίσουμε. Στο παρελθόν τον είχα μηνύσει για απειλή. Ήταν η πρώτη φορά που άπλωσε χέρι πάνω μου. Σε αυτή την κατάσταση που είναι, δεν μπορεί να καθίσουμε και να τη μιλήσουμε και να μας αφηγηθεί. Είναι αδύνατο. Ναι. Όλα τα σπίτια ξέρετε ότι έχουν πόρτα. Και από την πόρτα απ' έξω δεν βγαίνει τίποτε. Η 43χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται για τρίτη μέρα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας με σοβαρότατα τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι. Όμως, όπως λέει στο Άξιον 24, ο αδελφός της έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Είναι καλύτερα. Πάει πώς το καλύτερο. Οι γιατροί μου είπαν ότι έχει φύγει από τον κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πριν φύγω εγώ, της έκανα μια μετάγγιση αίματος γιατί είχε χαμηλό αιματοκρίτη. Δηλαδή, τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν μέχρι τη Δευτέρα. Το μόνο που θέλει, όπως λέει στο Άξιον 24, ο δικηγόρος της, είναι να επιστρέψει στην αγκαλιά των παιδιών της. Αυτό που την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, όπως μου λέει, είναι να θεραπευτεί άμεσα και να επιστρέψει στα δύο της παιδάκια που την περιμένουν. Αναμένει ακόμα με αγωνία την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας και ελπίζει στη δικαιοσύνη. Η 43χρονη φέρει τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα, ενώ όπως λένε οι γιατροί έχει υποστεί ρήξη αριστερού νεφρού και σπλήνας. Κατάγματα κρανίου δεν υπάρχουν. Όμως είναι εκτεταμένα τραύματα της μορφής των απλών βεβαίων σωματικών βλαβών, δεδομένου ότι αφορούν την περιοχή της κεφαλής κρίνοντας επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Άρα είναι πολλαπλά και έχουν επιφέρει μια αλλίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου. Η 43χρονη αστυνομικός προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ και υποβάλλεται συνεχώς εξετάσεις, ενώ τα δύο παιδιά της βρίσκονται κοντά στη μητέρα της και έχουν ψυχολογική στήριξη από ειδικό. Τη Δευτέρα, ο 52χρονος, τον οποίο έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, θα απολογηθεί στον ανακριτή. Ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλια της μαφιόζικης οργάνωσης Καμόρα, που το όνομά του συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους 100 μεγαλύτερους καταζητούμενους Ιταλούς μαφιόζους, συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Κέρκυρα. Ποιος είναι ο 60χρονος αρχιμαφιόζος, θα μας πει τώρα η Ήρα Ορχάνη, αλλά και πώς τον ξετρύπωσε η κοινή μυστική ομάδα της ελληνικής αστυνομίας και των Ιταλών καραμπινιέρι Ήρα. Τον έκαψε ένα βίντεο. Η μεγάλη αγάπη του για την ποδοσφαιρική ομάδα της Νάπολη φαίνεται πως τον πρόδωσε η Ιωάννη. Είναι το βίντεο που βλέπουμε τώρα, ναι. Ακριβώς σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, εντοπίστηκε από μία φωτογραφία του σε ένα γεμάτο με σύμβολα της Νάπολη μπαλκόνι στην Κέρκυρα να πανηγυρίζει για την νίκη της ομάδας του. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, η Ιωάννα ζούσε, είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και μάλιστα εργαζόταν σε ένα πολύ γνωστό ιταλικό εστιατόριο του νησιού. Τώρα να σου πω πως μετά από μια μακρά σειρά ερευνών και παρακολουθήσεων με τη συνεργασία των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας και των ιταλικών αρχών εντοπίστηκε από τους καραμπινιέρους στον δρόμο και τον σταμάτησαν την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλό του. Τώρα, επί 11 ολόκληρα χρόνια, από το 2012 δηλαδή, θεωρούταν φάντασμα για τις ιταλικές αρχές, ενώ όπως είπες και εσύ, βρισκόταν στην λίστα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας με τους πιο επικίνδυνους φυγόδικους της χώρας εξαιτίας των διασυνδέσεων που είχε με την
Καμόρα, ενώ να σου πω πως είχε αναλάβει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από παράνομες οικονομικές δραστηριότητες. Τέλος, να πούμε πως μετά την έκδοσή του από την Ελλάδα θα πρέπει να εκτίσει την ποινή των 14 ετών και 4 μηνών, Ιωάννα. Ιερά, σε ευχαριστώ πολύ. Η 14χρονη Χριστίνα, το κοριτσάκι από την Πάτρα που έφυγε από τροχαίο δυστύχημα, έδωσε φως σε δύο ανθρώπους, καθώς οι γονείς της πήραν τη γενναία απόφαση να δωρήσουν τα όργανά της. Λήπτες των κερατοειδών της Χριστίνας είναι μια 29χρονη και ένας 28χρονος. Οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Πολύτιμα δώρα ζωή σε δύο νεαρούς ανθρώπους χάρισε η αδικοχαμένη Χριστίνα, η οποία έφυγε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή στα 14 της χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Λήπτες των κερατοειδών είναι μια 29χρονη και ένας 28χρονος. Ολοκληρώθηκαν χθες οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδών από τα μάτια της άτυχης Χριστίνας του 14χρονου κοριτσιού και ήδη μεταμοσχεύστηκαν με πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι μια 29χρονη κοπέλα και ένας 27χρονος νεαρός. Οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από την ομάδα μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς της Β' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με επικεφαλής τον καθηγητή οφθαλμολογίας Νικόλαος Γιάκα. Το μεγαλείο ψυχής των γονιών της 14χρονης Χριστίνας που έλαβαν την απόφαση να δωρήσουν τα όργανα του παιδιού τους έγινε ισχυρό παράδειγμα και για άλλους. Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 25 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, ενώ μετά τη δωρεά οργάνων της 14χρονης Χριστίνας ακολούθησαν άλλες 6 μεταμοσχεύσεις. Με αφορμή τα υγεία πολύ του κοριτσιού και την δωρεά οργάνων που έκανε όχι μόνο σε κερατοειδείς αλλά γενικά σε όργανα, ακολούθησε ένα κύμα μεταμοσχευτικών στην Ελλάδα, δωρήθηκαν κερατοειδείς και σε άλλα μέρη. Σε εμάς γίνανε 6 μεταμοσχεύσεις συνολικά και θα γίνουν και άλλες 2 την άλλη εβδομάδα. Οι μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας καταγράφουν ανωδική τάση μετά τις αλλεπάλληλες δωρεές οργάνων που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες. Το 2023 φαίνεται να είναι μια καλή χρονιά ως προς τον αριθμό των δοτών και τελικά μεταμοσχεύσεων που γίνονται στη χώρα μας, δεδομένου ότι για το πρώτο εξάμηνο έχουμε 50 δότες. Οι γιατροί ευελπιστούν ότι οι δωρεές οργάνων θα συνεχιστούν για το δεύτερο εξάμηνο του έτους με τον ίδιο ρυθμό. Λίγησε, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Γκάλης δάκρυσε κατά τη διάρκεια της βράβευσής του στο Κέντρο Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Η φανέλα του με το νούμερο 4 κρεμάστηκε για πάντα στον ουρανό του ΟΑΚΑ για να θυμίζει την τεράστια προσφορά του όχι μόνο στο μπάσκετ αλλά συνολικά στον ελληνικό αθλητισμό. Τα φώτα έσβησαν με τους 14.000 θεατές να ανάβουν τους φακούς τους, δημιουργώντας μια εκπληκτική ατμόσφαιρα αντάξια της εκδήλωσης προς τιμήν του. Final Countdown, το ελληνικό μπάσκετ τίμησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον δικό του Νίκο Γκάλη σε μια άκρο συγκινητική βραδιά. Πριν από το τζάμπολ της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο τη Σλοβενία, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης τίμησε την προσφορά του θρυλικού γκάνγκστερ στη Γαλανόλευκη, ενός ανθρώπου που άλλαξε το ρου της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ. Στα μάτριξ του γηπέδου προβαλόταν ένα βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές του Νίκο Γκάλη στην εθνική ομάδα, όταν ο ίδιος έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση. Εκείνος και ο κόσμος έκαναν μαζί ένα ταξίδι στο χρόνο και λίγα λεπτά αργότερα η θρυλική φανέλα με το νούμερο 4 που φορούσε με την εθνική ομάδα υψώθηκε στην οροφή του ΟΑΚΑ προκαλώντας ανατριχύλα. Τότε ακόμη και ο ψυχρός εκτελεστής στον παρκέ, ο αθλητής με το κρύο αίμα που σπάνια άφηνε τα αισθήματά του να αποτυπώνεται στις ανθρώπινες αντιδράσεις του λύγησε. Είναι μεγάλη στιγμή. Αυτά ήταν τα μοναδικά λόγια που μπόρεσε να ψελίσει με βουρκωμένα μάτια, με τη συγκίνηση να χτυπά κόκκινο. Αμέσως μετά παρέλαβε τις τιμητικές πλακέτες από την FIBA και την ΕΟΚ και στη συνέχεια με την προτροπή του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Δημήτρη Λιτούδη συμμετείχε στο καθιερωμένο ζντό με την ελληνική ομάδα.
Παίρνοντας μαζί του την αγάπη του κόσμου, κάθισε στα επίσημα και παρακολούθησε τη νίκη της επίσημης αγαπημένης επί της Σλοβενίας του στάρ του NBA Λούκα Ντόνσιτς. Μάλιστα, οι δυο τους είχαν μια ιδιαίτερη στιγμή με το μεγάλο αστέρι της εποχής στο άθλημα να σπέβδει να τον αγκαλιάσει, χαμογελώντας και αντιλαμβανόμενος επακριβώς το μέγεθος που είχε απέναντί του. Η γαλανόλευκη φανέλα του θρυλικού μπασκετμπολίστα με το νούμερο 4 θα κοσμεί για πάντα την οροφή του Κέντρου Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ως ελάχιστη ένδειξη τιμή σε έναν άνθρωπο που έχει καταθέσει σώμα και ψυχή για το εθνόσημο. Πριν τη μεγάλη βραδιά, ο γκάγκστερ του ελληνικού μπάσκετ φιλοξενήθηκε στα γραφεία της ΕΟΚ, όπου πήρε ξανά στα χέρια του το τρόπαιο του Ευρωμπάσκετ του 1987, χαρίζοντας μια πολύ όμορφη εικόνα που ξύπνησε αναμνήσεις στον κόσμο που έζησε εκείνες τις στιγμές. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ναρκοθετημένη από τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει, κυρίες και κύριοι, η υποψηφιότητα του Κώστα Ζαχαριάδη για το Δήμο της Αθήνας, καθώς όσα προηγήθηκαν της πολυτάραχης επιλογής του πρώην βουλευτή άνοιξαν ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νερό στο μήλο της εσωκομματικής γκρίνιας έριξε ο Παύλος Πολάκης, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την απόφαση για απόρριψη της υποψηφιότητας του Νίκου Παπά, την ώρα που ο ίδιος ο κύριος Ζαχαριάδης προσπαθεί να κερδίσει το χαμένο χρόνο και να προχωρήσει στη συγκρότηση του ψηφοδελτίου με το οποίο θα διεκδικήσει τον πρώτο Δήμο της χώρας. Νέο κύκλο εσωστρέφειας πυροδοτεί το καθυστερημένο χρήσμα για τον Δήμο της Αθήνας, με στελέχη να μην κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τους χειρισμούς που υπήρξαν, προκαλώντας ισχυρές αναταράξεις στην Κουμουνδούρου, στον δρόμο και προς την εσωκομματική κάλπη. Ο Παύλος Πολάκης ξαναχτύπησε, εκτοξεύοντας πύρινα βέλη στους συντρόφους του στο κόμμα, για την λάθος, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφαση να καεί η υποψηφιότητα του Νίκου Παπά. Στήριξα και έντονα μάλιστα την υποψηφιότητα του Νίκου Παπά, η οποία απορρίφθηκε από τη νέα πλειοψηφία της πολιτικής γραμματείας. Θεωρώντας μέγα λάθος αυτή την απόφαση, στην επόμενη ψηφοφορία απήχα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Δεν είναι στραβός ο γυαλός. Απαιτείται άλλη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από αυτή που κάποιοι οθούν. Η νεοφιλελεύθερη μητσοταγική δεξιά χρειάζεται αντίπαλο που θα την νικήσει. Ποτέ δεν θα σχολιάσω δηλώσεις άλλων στελεχών. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι μια πολύ καλή επιλογή. Δεν έχουμε ούτε πόντο αυτή τη στιγμή να κάνουμε πίσω για εσωστρέφεια. Νερό στο νοσοκομματικό μήλο ρίχνει και ο Στέλιος Κούλογλου. Με άρθρο του Ευρωβουλευτής εκτιμά ότι χάθηκε πολύτιμο χρόνος, σχολιάζοντας με νόημα πως κακώς η επιλογή υποψήφιου δημάρχου έγινε μέρος του αγώνα για την διαδοχή στην Προεδρία. Για μία ακόμη φορά, οι ερασιτεχνισμοί και οι χωρίς πολιτική ουσία κομματικές αντιπαραθέσεις ευνοούν τον αντίπαλο στην πιο οπισθοδρομική πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Επιτέλους, χρειάζεται να εμπεδωθεί. Αντίθετα με το 2015, η νίκη δεν πρόκειται να ξανάρθει αυτοσχεδιάζοντας με ένα μαγικό τρίποντο στο τέλος του αγώνα. Εχμηρά σχόλια για την τακτική του κόμματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές επεφύλαξε και ο διεκδικητής της ηγεσίας, Στέφανος Τζουμά. Στην αυτοδιοίκηση επικράτησαν πολιτικές ποσοστών, ιδεολογικών και κομματικών συσπηρώσεων και όχι ανοιχτές δημοτικές παρατάξεις αναγέννησης και νίκης με τη συμμετοχή πολιτών. Προέχει η αλλαγή κατευθύνσεων και αντιλήψεων. Μάχη με τον χρόνο δίνει την ίδια ώρα ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος έχει μπαράζ συναντήσεων παρά το προχωρημένο του θέρους με κομματικά και μη στελέχη, προκειμένου να στελεχώσει το ψηφοδελτίό του. Μάλιστα, με αφορμή το κίνημα της πετσέτας, έστειλε το μήνυμα πως οι αυτοδιοικητικές αρχές οφείλουν να προασπίζονται την νομιμότητα. Στηρίζουμε το κίνημα των πολιτών για τις ελεύθερες παραλίες, για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι θεματοφύλακα της νομιμότητας και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Ανάσα ελπίδας. Καταλήξαμε στον Κώστα Ζαχαριάδη και νομίζω ότι θα είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα πάει πολύ καλά. Η προθεσμία δήλωσης των συνδυασμών λήγει την 31η Αυγούστου. Επομένως, οι υποψήφοι δήμαρχοι θα πρέπει να τρέξουν προκειμένου να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους. Επιχείρηση διάσωσης 49 ατόμων από φορτηγό πλοίο με σημαία Μπελίζ σε θαλάσσια περιοχή 109 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου πραγματοποίησε το λιμενικό. Πάμε στην Ήρα Ορχάνη για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, Ήρα. Το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης των 49 μεταναστών ανοιχτά της Πύλου είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Τώρα, Ήρα, ναι. Ακριβώς, Ιωάννα, το έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα το λιμενικό σώμα. Βλέπουμε λοιπόν στο βίντεο αυτό την επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε, όπως είπες και εσύ, 109 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου από φορτηγό πλοίο σημαίας Μπελίζ υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού. Να πούμε, Ιωάννα, πως τα 47 άτομα, 47 μετανάστες μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού, ενώ μια 21χρονη έχριζε ιατρικής περίθαλψης λόγω εγκαυμάτων που υπέστη από τον ήλιο και μαζί με τον σύνοδό της μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Τέλος, να πούμε πως η Λέμβος, αυτή που μετέφερε τους μετανάστες, έπλεε μεν σε διεθνή χωρικά ύδατα, όμως ήταν σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας. Έτσι, οι μετανάστες
ενημέρωσαν αρχικά τον θάλαμο επιχειρήσεων της Ρώμης, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ, Ιρά. Πάμε εκτός σύνορων τώρα. Χάος επικράτησε για ώρες στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν. Ξέσπασαν επεισόδια σε εκδήλωση διάσημου influencer, ο οποίος μοίραζε κονσόλες παιχνιδιών σε κεντρική πλατεία. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν χιλιάδες νεαροί. Ο influencer δεν είχε πάρει σχετική άδεια από τις αρχές, με αποτέλεσμα μετά τις εικόνες πανικού να συλληφθεί. Εικόνες εμπόλεμης ζώνης στην καρδιά του Μανχάταν. Μπουκάλια και πέτρες εκτοξεύονται στον αέρα. Κάποιοι κρατούν τσεκούρια και φτιάρια, ενώ άλλοι πετούν πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών. Ορισμένοι βανδαλίζουν σταθμευμένο όχημα και προκαλούν ζημιές. Απίστευτες σκηνές χάους για μια κονσόλα παιχνιδιού. Όλα ξεκίνησαν όταν ο influencer Kai Kenat ανακοίνωσε ότι θα χαρίσει 5 παιχνιδοκονσόλες, υπολογιστές και άλλα αξεσουάρ gaming στο Union Square Park στο Manhattan. We're giving away PCs! We'll be giving away PS5s! Μέσα σε λίγα λεπτά, πάνω από 1,000 νεαροί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία και η κατάσταση δεν άργησε να βγει εκτός ελέγχου. It was like the Travis Scott concert, it was chaos, like a lot of people were throwing stuff. I don't know if you say Lion King, but the Lion King scene was στο σημείο έσπευσαν περίπου 1,000 αστυνομικοί και ακολούθησε πανδαιμόνιο. We have encountered things like this before, but it never to this level of dangerousness where young people would not listen to our commands. Καθώς εκτελήσονταν οι σκηνές χάος στην περιοχή, ένα όχημα που πιστεύεται ότι μετέφερε τον Kenat προσπάθησε να φύγει. Το πλήθος φαινόταν να τον ακολουθεί. Το αυτοκίνητο πέρασε με χαμηλή ταχύτητα μέσα από το πλήθος πριν τελικά απομακρυνθεί, με τους ανθρώπους να προσκολώνται στα πλάινα και στο πίσω μέρος. Τουλάχιστον 3 άτομα εθεάθησαν να πέφτουν από το όχημα στο πεζοδρόμιο, καθώς αυτό απομακρυνόταν. Περισσότερα από 60 άτομα συνελήφθησαν, ενώ τουλάχιστον 3 αστυνομικοί και 4 πολίτες τραυματίστηκαν. Ο streamer βιντεοπαιχνιδιών Kai Kenat τέθηκε υποκράτηση, ενώ θα το απαγγελθούν κατηγορίες για τουλάχιστον 2 περιπτώσεις υποκίνησης ταραχών και παράνομης συνάθρησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτυπά με ένα απειλητικό μήνυμα μία ημέρα αφού του δήλωσε αθώος για τις νέες βαρύτατες κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και βάζει στο στόχαστρο τον Τζο Μπάιντεν. Στην Ιταλία, τραγικό θάνατο βρήκε η πρόεδρος του εκδοτικού οίκου του Χάρι Πότερ σε τρομακτικό δυστύχημα με σκάφος. Στη Σλοβενία, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές που σαρώνουν τη χώρα. Απειλητικός εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ μία μέρα αφού του βρέθηκε στο δικαστήριο. Σε μήνυμα του στο Truth Social, ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής προειδοποιεί πως η καταδίκη του θα έχει συνέπειες. Αν με καταδιώξετε, θα σας καταδιώξω. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε Ρεπουμπλικανούς στην Αλαμπάμα, χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες που τον βαραίνουν και έστρεψε τα πειρά του στον Τζο Μπάιντεν, τον οποίο χαρακτήρισε αποτυχημένο απατεώνα. This ridiculous indictment against us, it's not a legal case, it's an act of desperation by a failed and disgraced crooked Joe Biden and his radical left thugs to preserve their grip on power. Τρεις νέες κατηγορίες έρχονται να προσθεθούν στο ήδη βαρύ ποινικό μητρώο του Τραμπ και αφορούν στο χειρισμό των απόρριτων εγγράφων που είχε στην κατοχή του, για τις οποίες δήλωσε ξανά αθώος. Τραγωδία στην Ιταλία. Η πρόεδρος του εκδοτικού οίκου του θρυλικού Χάρι Πότερ σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του συζύγου και των 2 παιδιών της, όταν το ταχύπλοό τους προσέκρουσε σε ιστιοφόρο. Σε βίντεο που τράβηξε κάποιος από τους επιβάτες του ιστιοφόρου, φαίνεται το σοκ από τη στιγμή της σύγκρουσης. Η κόρη της κολυμπά τρομοκρατημένη, μη γνωρίζοντας ακόμη τι έχει συμβεί. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν χτυπήθηκε από την προπέλα του σκάφους. Ενώ ο οδηγός του ταχύπλοου φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Καταρακτώδεις βροχές βιβλικών διαστάσεων σαρώνουν τη Σλοβενία. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 16.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Deadly flooding disaster unfolding in Slovenia. Emergency crews carrying out swift water rescues, dragging this woman out the window of her car. Οι δρόμοι μετατρέπονται σε απέραντα ποτάμια που καταπίνουν σπίτια και αυτοκίνητα. Σωστικά συνεργεία απομακρύνουν ακόμη και με ελικόπτερα του στρατού όσους έχουν εγκλωβιστεί. Οι αρχές έχουν σημάνει κόκκινο συναγερμό στη χώρα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Καταστροφικές πυρκαγιές πλήττουν την Ισπανία, ενώ στη Γερμανία έπεσε πολύ δυνατό χαλάζι. Πάμε στη Βάσο Μητρομάρα για να μας πει περισσότερα. Οι εικόνες που έρχονται από την Γερμανία, Ιωάννα, σίγουρα δεν θυμίζουν καλοκαίρι. Μια καταιγίδα άφησε μεγάλες ποσότητες από χαλάζι. Είναι. Πολύ σωστά. Στους δρόμους της πόλης Ρότλικεν, στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, λοιπόν, οι δρόμοι έχουν ντυθεί στην κυριολεξία στα λευκά, ενώ το χαλάζι έφτασε ακόμα και τα 30 εκατοστά ύψος. Μέχρι και τα χιονιστικά μηχανήματα βγήκαν στους δρόμους για να απομακρύνουν τις τεράστιες ποσότητες που είχαν καλύψει το οδόστρωμα, ενώ η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης και να μην κάνουν περιττές μετακινήσεις με το αυτοκίνητο. Να πάμε όμως και στην Ισπανία, καθώς μάχη με τις φλόγες δίνουν, Ιωάννα, 280 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα στην παραλιακή πόλη Πορτμπού της Καταλωνίας από την Παρασκευή. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 140 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από οργανωμένο κάμπινγκ, ενώ η πυρκαγιά που μένεται έχει αφήσει τους ντόπιους χωρίς νερό, ηλεκτρισμό και δίκτυο από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τώρα, Βάσο, νέα επίθεση με ουκρανικό ντρόουν δέχθηκε ρωσικό δεξαμενόπλιο στη Μαύρη Θάλασσα. 450 κιλά εκρηκτικής ύλης μετέφερε το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν που έπληξε το ρωσικό πετρελαϊκό τάνκερ σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα, Ιωάννα. Από την επίθεση στο τάνκερ διεκόπη για λίγο η κυκλοφορία στην στρατηγική σημασία γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία. Το πλοίο, το οποίο είχε πλήρωμα 11 ατόμων, υπέστη ζημίες χωρίς ωστόσο να υπάρξει διαρροή πετρελαίου. Κλείνοντας, Ιωάννα, να σου πω ότι υπήρξε προειδοποίηση από την Ουκρανική Υπηρεσία για την Ναυτιλία και τις Υδρογραφικές Υπηρεσίες ότι 6 ρωσικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα βρίσκονται πλέον σε περιοχή πολεμικού κινδύνου. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ελάτε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Ελλάδα Δαγκωτό ψηφίζουν οι διάσημοι αστέρες. Τις τελευταίες ημέρες τις ομορφιές της Μυκόνου απολαμβάνει ο σούπερστάρ του ποδοσφαίρου Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, αλλά και η τραγουδίστρια Νικόλ Σέρτζιγκερ, η οποία χορεύει ξέφρενα σε μπαρ του νησιού. Στην Κεφαλονιά κάνει διακοπές ο θρύλος του NBA, Magic Johnson, ο οποίος μάλιστα ντύθηκε αρχαίος Έλληνας. Οι διασημότεροι αθλητές και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο επιλέγουν το απέραντο γαλάζιο της χώρας μας για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι. Η Νικόλ Σέρτζιγκερ βρίσκεται εδώ και μέρες στην Ελλάδα και απολαμβάνει τον ελληνικό ήλιο μαζί με τον αραβωνιαστικό της. The former Pussycat Dolls singer puts on a busted display in a tiny pink bikini while locking around with her fiancé Tom Evans. Το νησί των ανέμων έχει κλέψει την καρδιά της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, η οποία περνά στιγμές χαλάρωσης χορεύοντας. Τις στιγμές της από τη Μύκονο αναπολύει και η Βραζιλιάνα καλονή Ιζαμπέλ Γκουλάρντ. Το μοντέλο έριξε το Instagram με τις φωτογραφίες της, στις οποίες ποζάρει τόπλες με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Ο άσος του ποδοσφαίρου Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς τρελαίνει την Μύκονο με τα ανάποδα ψαλιδάκια του μέσα στη θάλασσα. Ο Σουηδός Superstar απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο νησί των ανέμων μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, έχοντας συντροφιά τον 16χρονο γιο του Μαξιμίλιαν. Ο θρύλος του NBA Magic Johnson συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα και νιώθει σαν Έλληνας θεός στην Κεφαλονιά μαζί με την οικογένειά του. Το Ιωνίο Πέλαγος φαίνεται πως έχει κλέψει την καρδιά του Magic Johnson και απολαμβάνει τα καταγάλανα νερά της Κεφαλονιάς με το jet ski του. Πήρα το jet ski μου για λίγες ώρες σήμερα το πρωί στον κόλπο του Μύρτου στην Κεφαλονιά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συγκίνηση για μένα από το να είμαι έξω στο νερό και να βλέπω μερικές όμορφες ακτές, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Λίγες ημέρες πριν, ο άσος του μπάσκετ απολάμβανε και το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και στη συνέχεια Action Sports με την Ελένη Μαρκάτη. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο βράδυ.